Είναι πραγματικά στενάχωρο και ντροπιαστικό να πρέπει πάλι μέσω των μέσων μαζικής ενημέρωσης να δείξουμε αυτήν την άθλια εικόνα που επικρατεί στο πρώτο νεκροταφείο της Ακίνθου. Δυστυχώς, αν και το νεκροταφείο μας είναι δεύτερος ιστορικής σημασίας και πολιτισμικής ουσίας πανελλαδικά μετά το πρώτο νεκροταφείο Αθηνών, δυστυχώς βρίσκεται σε αυτή την άθλια κατάσταση. Πάνω από 2 μήνες έχουμε ενημερώσει για αυτήν την κατάσταση που επικρατεί όσον αφορά τα χόρτα. Δυστυχώς οι αρμόδιοι δεν έχουν κάνει ακόμα ούτε το ελάχιστο. Ο Ιαννός δυστυχώς κατέστρεψε τις ήδη υπάρχουσες υποδομές, οι οποίες δεν υπήρχαν δυστυχώς. Ακόμα περιμένουμε ούτως ώστε να τα ιστορικά κοιμήλια και οι τάφοι να επιδιορθωθούν, κάτι το οποίο δεν έχει γίνει ακόμα. Οι διαδρόμοι ακόμα είναι σε αυτήν την άθλια κατάσταση, δεν μπορεί δυστυχώς κανείς να έρθει ή να τους διαβεί. Πολλοί ιδιωτικοί τάφοι αλλά και ταφικά μνημεία δεν έχουν επιδιορθωθεί από τότε, από τον προηγούμενο Σεπτέμβριο, από τον Ιαννό. Ο Δήμος δυστυχώς δεν έχει κάνει ακόμα τα ανακεία, μόνο τις υποδομές όσον αφορά τα υδραυλικά υπάρχει ευτυχώς νερό και όπως βλέπετε και εσείς τα χόρτα δυστυχώς ακόμα λούζουν και περιβάλλουν όλους τους τάφους. Θα πρέπει άμεσα ο Δήμος να κάνει τις αναγκαίες ενέργειες ώστε να καθαριστούν τόσο οι διαδρόμοι από χόρτα αλλά και να επιδιορθωθούν οι τυχόν βλάβες. Δυστυχώς είναι τραγική αυτή η εικόνα που βλέπουμε σήμερα. Θα πρέπει άμεσα να έρθει η αρπάγη του Δήμου και να πάρει όλα αυτά τα μπάζα. Δυστυχώς πάλι θα πρέπει να προβληθούν αυτές οι άθλιες εικόνες, όμως δυστυχώς δεν υπάρχει άλλη λύση. Θα πρέπει οι αρμόδιοι να κάνουν τα αναγκαία εδώ και τώρα. Εσείς επικοινωνήσατε με τους αρμόδιους? Έχουμε επικοινωνήσει, έχουμε στείλει φωτογραφίες, φωτογραφικό υλικό, έχουμε πάρει αποφάσεις τις οποίες έχουμε κοινοποιήσει τόσο στο Δήμαρχο, όσο βέβαια έχουμε στείλει φωτογραφίες και σε προϊσταμένους των αρμόδιων τμήματων. Όλο μας λένε ναι, ναι, θα το κάνουμε. Δυστυχώς όμως επί ένα μήνα ακόμα δεν έχει γίνει τίποτα. Οι συμπολίτες μας σε Ακινθινή πληρώνουν κάθε χρόνο τέλη καθαριότητας αλλά και συντήρησης για τους τάφους που διατηρούν εδώ στο πρώτο νεκροταφείο Ζακίνθου. Υπάρχει ένα μεγάλο ποσό που μαζεύεται κάθε χρόνο για τις ανάγκες του εδώ νεκροταφείου. Δυστυχώς όμως αυτά τα χρηματικά ποσά πηγαίνουν σε άλλες ανάγκες του Δήμου. Σκεφτείτε αν όλα αυτά τα ποσά τα οποία οι Ζακινθινοί καταβάλουν κάθε χρόνο να δίνονταν για τις εδώ ανάγκες του νεκροταφείου. Όπως καταλαβαίνουμε όλοι, θα ήταν πραγματικά πολύ καλύτερη η εικόνα και θα πρέπει ο Δήμαρχος εδώ και τώρα τα τέλη τα οποία έχει στο ταμείο του, τα οποία είναι για τους τάφους του εδώ νεκροταφείου, να δοθούν άμεσα στο πρώτο νεκροταφείο Ζακίνθου. Εμείς έχουμε κάνει μια πρόταση εδώ, από την πρώτη στιγμή που αναλάβαμε, να δημιουργηθεί ένας οργανισμός, ο οποίος θα έχει να κάνει για την διατήρηση, συντήρηση αλλά και ανάδειξη του πρώτου νεκροταφείου Ζακίνθου, γιατί όπως γνωρίζετε είναι ένα μνημείο, ένα πολιτιστικό μνημείο, τόσο σε εθνικό επίπεδο, όσο βέβαια και σε τοπικό επίπεδο. Οπότε θα πρέπει να αναδειχτεί, να έρχονται εδώ τα σχολεία, να έρχονται εδώ οι επισκέπτες και να βλέπουν τα ταφικά μνημεία της Ζακίνθου. Οπότε δεν είναι αργά. Θέλουμε να ελπίζουμε ότι η Δημοτική Αρχή αλλά και όλοι όσοι έχουν σχέση με το νεκροταφείο θα λάβουν υπόψη όλες τις προτάσεις, τις οποίες από την πρώτη στιγμή έχουμε καταθέσει. Σας ευχαριστώ πολύ.